Άμεσα καταχωρήθηκε ενώπιον του υπαρχιακού Δικαστηρίου Λευκοσία υπόθεση των απειλητικών μηνυμάτων κατά του μέλου τη Μονάδα Επιδημιολογική Επιτήρηση, καθηγητή Λεόντιου Κοστρική. Φερόμενο δράστη 35χρονο από χωριό τη Επαρχία Λευκοσία, ο οποίο ζηλώνει μετανιωμένο. Ήταν χθε γύρω στι 12 το μεσημέρι, όταν στον τηλεφωνητή του γραφείου του κ. Κοστρίκη έφτασαν δύο μηνύματα. Κύριε Κοστρίκη, ξέρουμε ότι είσαι άθεο και μουσουλμάνο και δουλεύει για τι σκοτεινέ δυνάμει του Bill Gates. Και αν σε ξανακούσουμε να αυκεί και να μπει για το εμβόλιο, θα οργανωθούμε και θα σε εξαφανίσουμε από τον background. Τα τηλεφωνήματα έγιναν από αριθμό κινητού χωρί απόκρυψη και ω εκ τούτου τα μέλη του γραφείου κατά πολέμηση ηλεκτρονικού εγκλήματο δεν άργησαν να φτάσουν στα ίχνη του δράστη. Σε θεληματική του κατάθεση, ο 35χρονο, ο οποίο δεν είχε οποιαδήποτε σχέση με τον καθηγητή παραδέχθηκε στους ανακριτές του Ταέλευ Κωσίας την διάπραξη των αδικημάτων. Ήταν στιγμιαίο λάθος που οφείλεται στις μέρες του εγκλισμού και την ψυχολογική πίεση λόγω κορονοϊού. Δεν εννοούσε τα όσα ανέφερε. Ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τον Λεόντιο Κοστρίκη. Ο 35χρονος αφού κατηγορήθηκε γραπτός αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους για να κλητευτεί στις 14 Μαΐου ενώπιον του δικαστη την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο του γραφείου κατά πολέμηση ηλεκτρονικού εγκλήματο βρίσκονται και αναρτήσει με παρόμοιο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνική δικτύωση από χρήστε που τάσσονται κατά των εμβολιασμών.